Καλημερίζω τον Γιάννη τον Λονταράκη, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Λονταράκη, καλημέρα σας ακροατές. Φτάσαν οι πρώτοι οικίσκοι? Έφτασαν στο λιμάνι οι πρώτοι 34 σήμερα το πρωί, από ένα αριθμό τουλάχιστον βάσεων εξαγγελιών της κυβέρνησης γύρω στους 133-135. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους στην πορεία. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κύριος Λιανίδης εχθές, το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι γύρω στις 15 με 17 αίθουσες, αναφορικά με σχολικές αίθουσες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Λονταράκη, ούτε οι 30 οικίσει, ούτε θεωρώ οι 130 θα λύσουν το πρόβλημα, διότι το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο και στους δύο δήμους. Σύμφωνα με χθεσινές καταγραφές, σε λίγο θα πάρω. Αναφέρεστε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, όπως επίσης και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Σωστά. Και αναμένεται να κερδίσει και σεισμόπληκτος ο Δήμος Γόρτινας. Διότι και στο Δήμο Γόρτινας. Στο σύνολό του, γιατί ξέραμε για δύο κοινότητες ή δύο δημοτικά διαμερίσματα τα οποία κατέθεταν έτοιμα για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σωστά. Ο Κόφινας και η Αγία Βαρβάρα. Θεωρώ το αίτημα είναι πάρα πολύ δίκαιο και θα γίνει δεκτό από τη Γενική Γραμματεία. Διότι ειλικρινά και οι ζημίες εκεί σε πάρα πολλά χωριά είναι λυπηρές. Άνθρωποι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εκτός των σπιτιών τους. Θα πρέπει και αυτοί να πούνε σε ένα καθεστώς αποζημίωσης, έτσι ώστε να προχωρήσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πάντως, σας ξαναλέω, ούτε οι 30 ούτε 130 οικίες θα λύσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία, τώρα είμαι προς την περιοχή, κατευθύνομαι προς την περιοχή, έτσι ώστε να πάρω τα στοιχεία της χθεσινής βραδιάς ουσιαστικά. Αλλά σύμφωνα με τις προηγούμενες βραδιές στα στοιχεία, πάνω από 600 άτομα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας είτε φιλοξενούνται σε σινές, είτε φιλοξενούνται σε δομές, είτε τέλος πάντων είναι κάπου πρόχειρα. Εκτός τα άτομα που φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία δεν καταγράφονται. Μια σημαντική παράμετρος. Ανάλογα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, πάλι για άτομα που είναι σε δομές ή σινές ή τέλος πάντων πρόχειρα, ξεπερνάνε τα 200. Δηλαδή συνολικά ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι χρήζουν στέγες αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1000 ευρώ. Και ίσως να είναι και λίγος ο αριθμός 1000, διότι πολλοίς κόσμος που το σπίτι του έχει υποστεί ζημιά πρωτοβάθμια, έχει βγει κατάλληλο, δεν καταγράφεται διότι φιλοξενείται είτε σε παιδιά είτε σε γενικά πρόσωπα. Έχει πάει σε μέλη της οικογένειάς του. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω αυτά τα νούμερα, διότι είναι ενδεικτικά. Δεν είναι ούτε 40 ούτε 45 που μπορεί να ακούμε, ή 100 ή 157 ή να είναι μειούμενος ο αριθμός. Καλά το λέτε. Κύριε Λουτζεράκη, ο αριθμός, συγγνώμη, σας διακόψα, αλλά και χθες. Δεν ξέρω τώρα είτε άσκοπα. Μειούμενος σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διαμένουν ενδεχόμενες σε σκηνές. Αλλά λέτε δομές, σκηνές, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος συνολικά, διότι δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι. Είναι πολλά χωριά, πολλές δημοτικές ενότητες, πολλές κοινότητες που έχουν προβλήματα. Είναι κοντά στα 600 άτομα. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει, μένουν σε δικά τους πρόσωπα σε άλλες περιοχές, μέλη των οικογένειών τους. Ενώ στο Δήμο Ερχανών Αστερουσίων αυτή την ώρα οι καταγεγραμμένοι σε σκηνές, εν πάση περιπτώσει, είναι σε δομές 200 άτομα, και πάλι εκεί αδιευκρίνιστος ο αριθμός εκείνων οι οποίοι έχουν πάει σε δικούς τους ανθρώπους. Σωστά. Σωστά. Αν αναλογιστείτε ότι οι πρωτοβάθμια τα σπίτια τα οποία είναι καταστραμμένα είναι πάνω από 3.500 τον αριθμό, θεωρώ ότι και τα 1.000 είναι λίγα. Δυστυχώς αυτοί οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Γιατί μέχρι χθες το βράδυ, να το επαναλάβω το στοιχείο αυτό, μπροστά μου το έχω ούτως ή άλλως, και βάσει της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, Αρχάνες Αστερούσια, Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Οροπέδιο Λασιθίου, Γόρτινα, Χερσόνησο, Βιάνο, Φεστό, Ιεράπετρα, 6.256 οι έλεγχοι σε σπίτια, από τα οποία τα 3.567 είναι ακατάλληλα. 320 επαγγελματικοί χώροι, ακατάλληλοι 173. Ακατάλληλα όσον αφορά το πρώτο έλεγχο, το πρωτοβάθμιο που λέμε, θα ακολουθήσει ο δευτεροβάθμιος, ναι, και ίσως ο αριθμός αυτός μειωθεί, αλλά και να μείνει 3.500 τα σπίτια όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος έλεγχος, σίγουρα θα είναι 2.500 με 3.000. Και αυτό τουλάχιστον δείχνει η εικόνα που και εγώ εισπράττω και η εικόνα που εισπράττουν τα κλιμάκια.
Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος και αμέσως την επόμενη μέρα να ξεκινήσει ο δεύτερος και ουσιαστικότερος έλεγχος, που τελικά θα κρίνει και τη τύχη του σπιτιού. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι οι ζημιές πάρα πολύ μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε στον δρόμο. Δεν είναι υπερβολή αυτό να το πούμε. Άλλωστε οι εικόνες μιλούν από μόνοι τους. Αν κάποιος θελήσει να κάνει μια βόλτα στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα αρρωγή, η πλατφόρμα αρρωγή από ό,τι ανακοίνωσε. Α, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Ναι, ευελπιστούμε έτσι να είναι κιόλα, αλλά θέλω και εύχομαι και το πιστεύω να είναι οι διαδικασίες ευέλικτες, χωρίς αστερίσκους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς πολλά τέλος πάντων, κύριε Λουτζεράκη, να καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό. Να σας πω, κύριε Λουτζεράκη, όλη αυτή η ιστορία με το σεισμό, το τι έχει γίνει στο Αρκαλοχώρι, τι έχει γίνει στους λοιπούς δήμους ή στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, με μεγαλύτερες πληγές, βάσανα, ζόρια ή οτιδήποτε άλλο, όπως αλλιώς τα λέμε, εκεί στο Αρκαλοχώρι. Αυτή η κατάσταση για εσάς που είστε στην πολιτική προστασία, τι λέει τώρα πια, τι και πώς, κύριε Λονταράκη? Κύριε Λονταράκη, σίγουρα οι κρίσεις, κατά την άποψή μου, δεν είναι ευκαιρίες. Σε καμία περίπτωση, όταν ο κόσμος έχει χάσει τα σπίτια, το έχει ξεσπιτωθεί, δεν είναι ευκαιρία για κανένα. Θα πρέπει να οικοδομηθεί η περιοχή γρήγορα, θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, να σταθούν όρθιοι. Για μένα, αυτές οι κρίσεις, αυτές οι μεγάλες κρίσεις, αναδεικνύουν και τις παθογένειες του συστήματος γενικότερα. Είτε αφορά την κυβέρνηση, είτε αφορά εμάς την περιφέρεια, είτε αφορά το Δήμο. Ανθρώπινα λάθη να τα συζητήσουμε, είτε αμέλειες, σε κάθε περίπτωση. Αλλά πάνω στις παθογένειες και τις ελλείψεις θα πρέπει να σταθούμε, έτσι ώστε αν ομιγέννητο αυτό ξανασυμβεί, να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία πιθανόν άρισαν να γίνουν, δεν έγιναν την πρώτη στιγμή. Πιστεύετε ότι το μάθημα, το μάθημα μπορεί να γίνει πάθημα και να μπορέσουμε να φύγουμε μέσα από αυτές τις παθογένειες, έτσι ώστε τα πράγματα αλλιώς να τα διαχειριστούμε? Θα σας πω, σε κάθε περίπτωση όμως και η περιφέρεια και ο Δήμος ενέρισαν τάξεις από την πρώτη στιγμή με τον εξοπλισμό που διαθέταμε, με τα μέσα που είχαμε, και από την πρώτη στιγμή, από την αμέσως επόμενη ώρα που διαπιστώσαμε περί τίνος ακριβώς που πρόκειται, έχοντας τις πρώτες μαρτυρίες καταγραφές, τάχιστα τα κατευθυνθήκαμε προς το εκθεσιακό και αρχίσαμε να στείλουμε αυτή την πρόχειρη δομή. Εγώ θα σας πω μια παθογένεια του συστήματος, την οποία την εισέπραξα, την έζησα, με έβγαλα από τα ρούχα μου, και όμως για να φύγει, προσέξτε, για να φύγει η δημιουργία των στρατιωτών από τη ΣΕΑΠ, έτσι ώστε να φορτώσει τις ίνες, να αρχίζει να στείνει, το ξέρετε κύριε Λουγεράκη, ότι για να δοθεί διαταγή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο ΓΕΘΑ κατόπιν στη ΣΕΑΠ, φάγαμε κοντά στις 3-4 ώρες. Να μην σας πω και παραπάνω. Που αντί να είχαμε παράγματι τις πρώτες ίνες έτοιμες γύρω στις 10 το βράδυ, 9 με 10, έτσι ώστε ο κόσμος να διοχετεύεται μέσα, αντί να είχαμε τις ίνες έτοιμες γύρω στις 6 το απόγευμα με 5, που να περιμένουμε τον κόσμο. Καταλήξαμε να είμαστε στις 10. Ναι, το βλέπαμε αυτό και το καταγράφαμε. Ναι, ήταν μιλάτε, όμως μια ευθύνη που πραγματικά δεν μας άρεσε. Μιλάτε, όμως εγώ την έζησα και με στεναχώρησε. Είναι ένα από τα παραδείγματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις παθογένειες, τις καθυστερήσεις, την έλλειψη συντονισμού, που δείχνει την έλλειψη σχεδίου πρόληψης ουσιαστικά. Γιατί αν υπάρχει αυτό το σχέδιο πρόληψης που μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, σχέδιο, νομίζω ότι μπορεί να σε πάει παρακάτω. Ακούστε με, σχέδια υπάρχουν και δούλεψε. Και έλεγχοι σε δημόσια κτίρια είχαν γίνει, διότι το σχέδιο Γκέλα δεν ήταν ενεργοποιημένο. Και ό,τι ήταν από μεριάς περιφέρειας, θεωρώ και από τη Δήμο Ανθρωπίνος δυνατόν να γίνει. Φαντάζομαι ότι αυτό το σχέδιο Εγκέλαδος. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι ότι αυτό το σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο είναι ενεργοποιημένο, ότι θα πρέπει να το δείτε, να το ξαναδείτε στο σύνολό σας, πολιτεία, περιφέρεια, Δήμος κλπ. Να είναι ενεργοποιημένο και επικαιροποιημένο σε κάθε περίπτωση και σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί θα πρέπει να τελειώσει η λευτή παθογένεια. Ακούστε με, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, όλο αυτό που περιγράψατε είναι στο ακέραιο επικαιροποιημένο, και αν το θέλετε καθένας γνωρίζει τη δουλειά του. Κάθε Δήμος οφείλει να επικαιροποιεί τα σχέδιά του και να τα προσαρμόζει στις ανάγκες των Δήμων, των εκάστοτε Δήμων. Αυτό που σας ξαναλέω είναι το ότι είμαστε μόνοι, κύριε Λουγεράκη. Ό,τι έγινε εδώ στην Κρήτη ήταν
είτε αν θέλετε με την αγωνιώδη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας και των ανθρώπων, σύσσωμοι όλοι από την πρώτη στιγμή ήμασταν εκεί παρόντες και θα εξακολουθήσουμε, διότι το πρόβλημα δεν τελείωσε. Όσο και ο Δήμος, και ευτυχώς αυτή η αγάπη, αυτή η ανθρωπιά, αυτή η αλληλεγγύη του κόσμου από τις πρώτες ώρες, έτσι ώστε να μην λείψε τίποτα στους ανθρώπους να συντηρηθούν, να φιλοξενηθούν, τεράστια προσφορά από σπίτια, τεράστια προσφορά από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά κυρία Δουλειράκη, δυστυχώς ορισμένοι νομίζουν ότι αυτή η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, με συγχωρείτε, και η ανθρωπιά, και είτε οι Δήμοι είτε οι περιφέρειες υποκαθιστούν το κράτος. Υπάρχει κράτος, κυρία Δουλειράκη. Αλλά σας ξαναλέω για άλλη μια φορά, ήμασταν μόνοι. Το αφήνω εκεί. Δεν το πάω παρακάτω στο ήμασταν μόνοι, γιατί αυτή η επικαιροποίηση χρειάζεται να έρχεται από τα πάνω για να πάει παρακάτω. Και τη στιγμή που σας ακούνε, μας ακούνε και πληγέντες, νομίζω ότι δεν είναι της απαρούσης να βάλουμε εκείνο το μαχαίρι παραπάνω στο κόκαλο, γιατί οι άνθρωποι πονάνε πολύ περισσότερο. Να το βάλουμε κάποια στιγμή το μαχαίρι στο κόκαλο και καθένας θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Μα το είπαμε. Ότι πρέπει να επικαιροποιείται και ότι όλο αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Σωστά, και δεν μου, αρκεί αυτό που είπατε. Εμείς κινητοποιηθήκαμε άμεσα στην περιφέρεια γιατί ο καθένας ήξερε τη δουλειά του. Γιατί αυτό αφήνει αιχμές και για τη Δημοτική Αρχή, αφήνει αιχμές και για τις λοιπές Δημοτικές Αρχές. Αφήνει. Όχι, αιχμές δεν αφήνει, το είπατε σαφέστατα, ήσασταν μόνοι σας από την πολιτεία. Δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο πρόληψης. Κύριε Λουτζεράκη, όταν είπα τάχιστα σαν περιφέρεια, μαζί με το Δήμο. Και ο Δήμος είναι εκεί παρόν, μην υπάρξει η δούμε. Έτσι, αν θέλετε να σου αντιστρέψω, ο Δήμος ήταν εκεί και η περιφέρεια εμείς, από πίσω. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, διότι οι άνθρωποι, ο Δήμαρχος, οι αντιδημάρχοι, οι προέδροι των επιχειρήσεων του Δήμου, οι κοινωνικές δομές είναι εκεί κοπελιές. Από την περασμένη Δευτέρα, κύριε Λονταράκη, και τον κόσμο. Ξέρετε, κύριε Λονταράκη, αλλά πάμε ένα στοίχημα. Συγγνώμη. Και το λέω δημοσίως αυτό το στοίχημα. Αυτά τα λέμε τώρα. Μόλις καταλαγιάσει ο θόρυβος και μόλις ηρεμήσουμε, θα τα έχουμε ξεχάσει πάλι όλα. Γι' αυτό υπάρχει κράτος, κυρία Λονταράκη. Υπάρχει πολιτεία συντεταγμένη που θα πρέπει να βοηθήσει και την περιφέρεια και το Δήμο. Και στο θέμα, τα θέματα της γραφειοκρατίας να γίνονται τάχιστα οι διαδικασίες, αλλά και της χρηματοδότησης. Μάλιστα. Λοιπόν, ας έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πιστέψτε να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Είπατε στην αρχή το εξής, ότι οι 34 οικίσκοι έφτασαν από τους 135 συνολικά ως έχει δεσμευθεί η πολιτεία. Η υποδομή είναι έτοιμη για να εγκατασταθούν εντός της εβδομάδας αυτής. Όχι εγκατασταθούν, να τοποθετηθούν εντός αυτής της εβδομάδας ή θα πάρει παραπάνω μέρες. Κάτι που έχει σημασία και η περιφέρεια γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση να βρει έτοιμο παράδοση κίσκους, και από δωρεές που μαθαίνω, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν προς την περιφέρεια και προς το Δήμο, ίσως καταφέρουμε και εμείς στα περιφέρεια να εξασφαλίσουμε ένα αριθμό γύρω στους 20 με 30 κίσκους. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσετε σε επόμενες μέρες. Η Λαλουγεράκη διαμορφώνεται ο χώρος από την περασμένη, από αρχές της εβδομάδας. Από τα τέλη της περασμένης. Πότε θα είναι έτοιμος, αυτό ήταν το ερώτημά μου, τίποτα άλλο. Τις επόμενες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι έτοιμος, έτσι ώστε αυτοί οι 30 οικίσκοι να τοποθετηθούν. Μάλιστα, θέλετε να πιστεύετε. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Λονταράκη. Καλημέρα σας από τον 984.